Συμπληρώνονται 75 χρόνια από την κήρυξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και 70 χρόνια από την απελευθέρωση της χώρας μας από τις φασιστικές δυνάμεις του Άξονα. Η χώρα μας εξήχθε στον πόλεμο τον Οκτώβριο του 40, όταν σύσσωμος ο ελληνικός λαός αντέταξε ένα στεναρό όχι στις παράλογες απαιτήσεις των Ιταλών. Ακολούθησε ένας αγώνας δύσκολος, άνισος βασικά, απέναντι στις υπέρτερες ιταλικές δυνάμεις και τελικά ένας τρίαμβος. Μια επικράτηση που ούτε οι πιο τολμηροί δεν είχαν φανταστεί. Και τότε ανέλαβαν οι Γερμανοί. Τον Απρίλιο του 41 επιτέθηκαν σε ένα στρατό αποδεκατισμένο, ταλαιπωρημένο μετά από μήνες ολόκληρους σκληρών μαχών. Και νίκησαν. Και εισέβαλαν στα ελληνικά εδάφη, αυτοί και οι σύμμαχοί τους. Και επέβαλαν τριπλή κατοχή. Αλλά αυτός ο λαός, ο μικρός, ο μέγας, δεν έχει μάθει να υποτάσσεται. Θα μου επιτρέψετε σήμερα να μιλήσω για ήρωες. Γιατί κάθε λαός έχει τους δικούς του ήρωες. Και ο δικός μας λαός έχει πολλούς τέτοιους. Ανώνυμους, κυρίως. Σε μια εποχή όπου τα πάντα ισοπεδώνονται, όπου έλλειες διαστρεβλώνονται, σε μια εποχή κρίσης οικονομικής και κυρίως ηθικής, το μόνο αληθινό είναι η ιστορία μας. Ηρωισμός, κυρίες και κύριοι, δεν είναι να συγκλίνεις τους αδυνάμους, όπως έκαναν οι φασίστες. Ηρωισμός είναι να κοιτάει στα μάτια τον πιο δυνατό και να αγωνίζεσαι με όλες τις δυνάμεις να τον νικήσεις. Ήρωες ήταν οι στρατιώτες μας, που με αυταπάρνηση πολέμησαν τους Ιταλούς και αργότερα τους Γερμανούς στα βουνά. Ήρωες ήταν οι κριτικοί, που το Μάιο του 41 διστάθηκαν δυναμικά στη συντονισμένη γερμανική επίθεση και καθυστέρησαν τη σχεδιαζόμενη από το Χίτλερ επίθεση στη Σοβιετική Ένωση, αλλάζοντας για πάντα το όδο της ιστορίας. Ήρωες ήταν χιλιάδες εκτελεστέντες στη Δράμα, στα Καλάβη, στο Δίστο, στην Κρήτη. Ήρωες ήταν οι ενέργοι πατριώτες που ανέβηκαν στα βουνά για να πολεμήσουν τον κατεκτητή, που δίδαξαν δημοκρατικές αρχές στους Έλληνες και τους συμμάχους. Ήρωες ήταν οι νέοι εκείνοι που με κίνδυνο της ζωής τους οργάνωσαν την αντίσταση στις πόλεις. Εκείνοι που θελήθησαν μπροστά στα βασανιστήρια της Γεστάπου και στάθηκαν με καθαρό βλέμμα απέναντι στα εκτελεστικά αποσπάσματα στο Χαϊδάρι, στην Κεσαριανή, στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Ήρωες ήταν εκείνοι που σκελετωμένοι από την πείνα πούλησαν ό,τι είχαν και δεν είχαν για να εξασφαλίσουν λίγο λάδι και μια ωραία ζάχαρη. Αυτοί είναι ήρωες. Άνθρωποι απλοί, αλλά γενναίοι. Αλλά για να είναι κανείς ήρωας, πρέπει να έχει ιδανικά, αξίες και αρχές. Να τιμά και να αγαπά την πατρίδα του. Να πιστεύει στις υπέρτατες αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Αυτοί ήταν οι συμπατριώτες μας που σήμερα τιμάμε. Αυτοί ήταν οι πατριώτες. Αυτοί ήταν οι δημοκράτες. Αυτοί που παλικαρίσια αντιμετώπισαν τους φασίστες. Άλλοτε τους νίκησαν. Άλλοτε νικήθηκαν. Αλλά διατήρησαν το φρόνημά τους ακέραιο και το βλέμμα καθάρι. Και μια τελευταία σύγκριση για όλους αυτούς που νοσταλγούν τον φασισμό. Ας θυμηθούμε τον όρκο των διαβόητων ταγμάτων ασφαλείας, που πολεμούσαν πλάι στους Γερμανούς ενάντια στους αντάρτες της αντίστασης, φορώντας γερμανικές στολές. Και που χαρακτηρίστηκαν προδότες από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και από τους Άγγλους μετά την απελευθέρωση. Έλεγαν: Ορκίζομαι στον Θεό, τον Άγιο του τον Όρκο, ότι θα υπακούω απολύτως στα διαταγά του ανωτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Θα εκτελώ πιστός άπασα στα αναντιθεσόμενα μου υπηρεσίας και θα υπακούω ανεφόρος στα διαταγά των ανωτέρων. Γνωρίζω καλώς ότι δια μια αντίρρηση εναντίον των υποχρεώσεών μου, τα οποία δεν του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθεί πάνω των γερμανικών στρατιωτικών. Και ας θυμηθούμε και τον όρκο του αντάρτη της Ελλήνου του Ελλάς, τις σημαντικότερες δύναμεις της αντίστασης. Ορκίζομαι ότι θα αγωνιστώ έως την τελευταία σταγόνα του αίματός μου για την πλήρη απελευθέρωση, ακεραιότητα και ανεξαρτησία της πατρίδας, για την περιφρούρηση των συμφερόντων του ελληνικού λαού και την αποκατάσταση και κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Γι' αυτό θα υπακούω τις πράξεις και τις αποφάσεις της ΠΕΑ και θα εκτελώ ευσυνείδητα και πειθαρχικά τις εντολές και οδηγίες των ωτέρων και θα αποφεύγω κάθε πράξη που θα με ατιμάζει σαν άτομο και σαν αγωνιστή του ελληνικού λαού. Οι Έλληνες λοιπόν, δυστυχώς, δεν έχουμε ανοσία στον φασισμό. Κανείς δεν έχει. Γι' αυτό έχει σημασία να λέγονται όλα αυτά τα πράγματα, έχει σημασία να γιορτάζουμε με όλο αυτό το πνεύμα την 28η Οκτωβρίου. Και να μην ξεχνάμε ποτέ πως καμιά γιορτή δεν μπορεί να τιμήσει την αξία της θυσίας όλων αυτών των ανθρώπων. Η μεγαλύτερη τιμή είναι να μην ξεχνάμε και να μην υποτασσόμαστε. Ο αγώνας αυτός επιβεβαίωσε μια παραδομένη ιστορική αλήθεια. Όταν παλεύει κανείς με την ψυχή του, όταν αγωνίζεται για το δίκαιο, την αξιοπρέπεια και την ελευθερία, όσο μεγάλα είναι τα εμπόδια, όσες θυσίες και να κρυφθούν, όσος χρόνος και αν περάσει, στο τέλος θα νικήσει.
Ευχαριστώ.